Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων Πίνδος πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσία των μελών του, κατά τη διάρκεια της οποίας και παρουσιάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία για το 2017, καθώς και για το πρώτο εξάμηνο του 2018. Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία, παρά τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία, ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός καταφέρνει να κρατά ψηλά έναν σημαντικό κλάδο για την περιοχή, διαγράφοντας κατά το 2017 μια θετική πορεία. Και έτσι συνεχίζει και για το 2018, όπως ανέφερε με δηλώσεις του ο πρόεδρος του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων Πίνδος, Ανδρέας Δημητρίου. Είναι η ετήσια γενική μας συνέλευση του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού της Πίνδου, όπου έχει όλα τα οικονομικά στοιχεία για την χρήση του 2017, όπου γίνεται η εισήγηση και η ανάλυση και από τον Πρόεδρο και από τον Γενικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή, το Εποπτικό Συμβούλιο, όλες τις εκμεταλλεύσεις, την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, όπου στο σύνολο της Πίνδου ενημερώνονται οι συνάδελφοι για όλη την λειτουργία του 2017, αλλά καθώς επίσης θα έλεγα και για το πρώτο εξάμηνο του 2018, ένα επίπεδο πρώτης ενημέρωσης πώς κινήθηκαν τα πράγματα. Πώς πήγε λοιπόν το 2017, έτσι αν μπορούμε να δώσουμε έτσι κάποια στοιχεία και πώς προχωράνε τα πράγματα για αυτό το σημαντικό τομέα για την περιοχή του Ιωαννίνων και της Πίνδου? Είναι γεγονός ότι έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια στο σύνολο της ελληνικής πτηνοτροφίας ένα μεγάλο ποσοστό, ένα ποσοστό που αγγίζει περίπου το 70% της ελληνικής παραγωγής από κοτόπουλο να έχει μεταφερθεί στο νομό μας, στα Ιωάννινα και στην περιφέρειά μας την Ήπειρο. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία, το οποίο προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού για να μην έχουμε προβλήματα. Παρόλο όμως την δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε ως χώρα, παρόλο την οικονομική και πολιτική κρίση που βιώνουμε, θα έλεγα, τα τελευταία 8-9 χρόνια, εμείς τα καταφέραμε και τα καταφέραμε καλά. Και για μια χρονιά ακόμα, και το 2017, ήταν μια θετική πορεία, ήταν μια θετική εξέλιξη και σε οικονομικά μεγέθη, αλλά και στην διασφάλιση του εισοδήματος και την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών, αλλά καθώς επίσης και στην διασφάλιση και αύξηση των θέσεων εργασίας. Και το πρώτο εξάμηνο το 2018 κινείται σε καλά επίπεδα. Εμείς όμως δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε να δίνουμε όλες τις μάχες και τους αγώνες τους οποίους χρειάζεται, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι ακόμα πιο θετικά για το 2018.